Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και πάμε να παρακολουθήσουμε τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Έρωτας Φυγάς». Ένα νέο θρίλερ φαίνεται να αρχίζει για την Αλεξάνδρα και τον Μάρκο στα επόμενα επεισόδια. Η Νότα, η αδίστακτη και ψυχικά διαταραγμένη θεία της Ευγενίας, καταστρώνει ένα σατανικό σχέδιο εκδίκησης εναντίον των δύο νέων. Στόχος της είναι να τους βλάψει επειδή τόλμησαν να παρακάψουν τους γάμους τους και ζουν πλέον ανενόχλητοι και ευτυχισμένοι τον έρωτά τους στη Μεσίνη. Η Νότα θεωρεί ότι η κίνηση αυτή προσβάλλει την Ευγενία. Έτσι σχεδιάζει να τους διαλύσει. Μάλιστα, βάζει στο στόχαστρό της το πιο αγαπημένο τους πρόσωπο, που δεν είναι άλλο από το γιο τους, το μικρό Γιωργάκη. Η γυναίκα πιστεύει ότι αυτό το παιδί είναι το μεγάλο εμπόδιο στην ευτυχία της Ευγενίας, καθώς αν δεν υπήρχε, μπορεί ο Μάρκος να μην έσμεγε ποτέ ξανά με την Αλεξάνδρα και να έμενε για πάντα στο πλευρό της ανεπιάς της. Για να τσακίσει λοιπόν το ζευγάρι, σχεδιάζει την αρπαγή του αγοριού. Προκειμένου να πετύχει όσα έχει στο μυαλό της, αφήνει τους πάντες να πιστέψουν ότι έχει φύγει από τη Μεσίνη, όπου είναι ανεπιθύμητη. Ενώ ο Μάρκος, η Αλεξάνδρα, ο Φάνης και ο Στέφανος πιστεύουν ότι η Νότα βρίσκεται στην Αθήνα, εκείνη κρύβεται στην περιοχή. Όταν βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία, αρπάζει τη Ρινιό μαζί με το Γιωργάκη με σκοπό να τους βλάψει. Η κοπέλα προσπαθεί να αντιδράσει και να σώσει τον εαυτό της και το παιδί από τα χέρια της αδίστακτης αυτής γυναίκας, αλλά δεν τα καταφέρνει. Λίγη ώρα αργότερα, ο Μάρκος και η Αλεξάνδρα μαθαίνουν σοκαρισμένοι ότι εξαφανίστηκε το παιδί τους και αρχίζουν να αναζητούν με αγωνία. Συγχρόνως ενημερώνεται για την αρπαγή της Ρινιός και του Γιωργάκη ο Ιάσονας, ο Στρατής και η Γεωργία και αρχίζουν να ψάχνουν μαζί με τους υπόλοιπους. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.